Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Σας καλωσορίζω στην αποψινή 139η εκπομπή με το κλειδί της ιστορίας την οποία παρακολουθείτε κάθε τρίτη στις 7 χάρη στην ευγενική χορηγία του Blue Sky. Οι μέρες με πάρα πολλές επαιτίους. Επέτειος για την άλωση της Κωνσταντινούπόλεως από τους φράγκους το 1204. Η επέτειος από την αυτοκτονία του του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρου Κοριζή, 18 Απριλίου του 1941, με δύο σφαίρες στην καρδιά, αυτοπυροβολήθηκε δυο φορές, προσπαθώντας να επιτύχει την καρδιά του. Ένα μεγάλο εμιστήριο. Ιστορικό ένιγμα και αυτό μαζί με πολλά άλλα. Σαν σήμερα έχουμε την επέτειο του θανάτου του στρατάρχου της Ρούμελης, του Γεωργίου Καραϊσκάκη ήρωος ελληνικής επαναστάσεως. Ενός Έλληνος, ο οποίος πραγματικά θα πρέπει η ιστορία του και ο τρόπος, όχι μόνο ο τρόπος που εκφραζόταν, που ήταν και αρκετά αθυρόστρομος όπως γνωρίζετε, αλλά ο ηρωικός τρόπος του «Μάχεστε» θα έπρεπε να διδάσκεται εξαίρεση στα σχολιά μας. Στα σχολιά μας για να μαθαίνουν τα μικρά παιδιά, τα ελληνόπουλα, αγόρια και κορίτσια, κάποιες πτυχές τις οποίες, Σήμερα υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο να τις αγνοήσουμε, να τις ξεχάσουμε, να τις πετάξουμε στη θάλασσα. Και ξέρετε, η διαφορά από την άλωση του 1204 μέχρι, το, μέχρι τον Καραϊσκάκη, την αυτοκτονία δις του Αλεξάνδρου Κοριζή, μέχρι τα γεγονότα της Κύπρου και μέχρι τα σημερινά δρόμενα στην Ανατολική Μεσόγειο, όλα μηδενός εξαιρουμένου συνδέονται με μία παράμετρο κατά πόσον ο λαός, γιατί το έθνος μας είμαστε εμείς, οι Έλληνες. Έχουμε συνείδηση, όχι απλή γνώση, συνείδηση, όχι απλώς των γεγονότων, αλλά αυτών των κρυφών, θα έλεγα, ουσιών, ουσιωδών στοιχείων, τα οποία υποκρύπτονται πίσω από τα γεγονότα. Μάθαμε δηλαδή το μάθημά μας. Ή μείναμε στο σχολείο της ιστορίας. Και απλά θα δούμε την ιστορία ως σύσυφη και τάνταλη του 21ου αιώνα, να επαναλαμβάνεται και το άχθος μας, το άγος μας να ξανακυλά προς τη βάση και εμείς να καλούμεθα ξανά πάλι να το επαναφέρουμε, να το, να το άρουμε, να το σηκώσουμε δηλαδή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην διαπράττουμε λάθη του παρελθόντος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πέραν των αφορισμών να μαθαίνουμε, να διαβάζουμε, να μελετούμε. Τώρα, τις ημέρες του Αγίου Πάσχα, φροντίστε όλοι και όλες να δωρήσετε στα παιδιά σας, στα οικεία σας παιδικά πρόσωπα, βιβλία. Βιβλία ιστορίας. Βιβλία που να έχουν να κάνουν με τη μελέτη και την παράδοση και την απόδοση σημαντικών γεγονότων της ιστορίας των Ελλήνων. Δώστε πρώτοι και πρώτε το παράδειγμα. Είτε μένετε στην Ελλάδα, είτε μένετε στο εξωτερικό. Γίνεται ανάδοχη ιστορικής γνώσεως, ιστορικής εμπειρίας. Μεταλαμπαδεύστε στο μέλλον μας, γιατί τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας. Αυτό το οποίο έπραταν οι πρόγονοί μας. Είτε είχαν παιδεία και ήσαν ελεύθεροι, είτε δεν είχαν και ήσαν ανελεύθεροι. Γιατί πάνω του έσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκων σκλαβιά. Είναι απαράδεκτο σήμερα οι απόγονοι των Ελλήνων που έδωσαν τα πάντα από το 1821 και αναφέρομαι στον νεότερο ελληνισμό. Μέχρι και σήμερα, στο αναγεννημένο πλέον ελληνικό έθνος, που ξαναβρήκε τον ιστορικό του δρόμο και προορισμό και ξέρει ότι είναι συνέχεια, αίματος συνέχεια των αρχαίων Ελλήνων και του μεσαιωνικού ελληνισμού, σήμερα να βρίσκεται μπροστά ενώπιον νέων προκλήσεων. Πώς θα μάθουμε τα παιδιά μας ιστορία. Και αυτοί οι οποίοι σήμερα μας διοικούν, βλέπετε ότι έχουν μια απέχθεια προς την ιστορία. Διότι η ιστορία για πάρα πολλούς ανθρώπους από εκείνους είναι κάτι το οποίο συνίσταται ως αρμονικό τμήμα του έθνους. Και οτιδήποτε έχει σχέση με το έθνος πρέπει να βληθεί, πρέπει να αλλοιωθεί, να τσαλακωθεί και έτσι αχρησιμοποιητό να μείνει στην άκρη. Και πότε, σε μια εποχή όπου τα έθνη όλα ανοίγουν τις πόρτες μεταξύ τους και το ένα κάνει τα καλύτερα υπέρ του άλλου, σε μια εποχή βαθιάς διαιρέσεως και εθνικής και θρησκευτική ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Δείτε τι συμβαίνει στην τι συνέβη στην Κεϊλάνη. Εκατοντάδες νυχροί χριστιανοί στη Στριλάνκα. Λάνκα. Δείτε πόσοι χριστιανοί σφαγιάζονται στην περιοχή της Νιγηρίας. Δείτε εκείνου οι οποίοι πραγματικά και στον 21ο αιώνα χάνουν τη ζωή του, είναι νέοι μάρτυρε στην περιοχή τη Αιγύπτου. Δείτε όσοι απέθαναν με φρικτό τρόπο στη Συρία, στο Ιράκ και σε, αλλού και σε άλλα μέρη τα οποία τα αγνοούμε. Ποια είναι η παράμετρος όλων αυτών. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη προσπάθεια των λεγόμενων ακραίων ισλαμιστικών κύκλων, τα οποία ξόσο γνωρίζουμε και όσα βγαίνουν στα στη δημοσιότητα, είναι μια οργανωμένη κίνηση η οποία στοχεύει να περιορίσει, να εκφοβήσει και να εξοντώσει. Δεν είναι κάποιο ο οποίο σου απαγορεύει το λόγο, είναι κάποιο ο οποίο αφαιρεί τη ζωή. Είναι κάτι τελείω διαφορετικό. Αυτέ είναι δολοφονίες που σε πολλέ περιπτώσει λαμβάνουν χαρακτήρα τοπικών γενοκτονιών. Και ο στόχο του είναι να περιοριστεί η εξάπλωση του χριστιανισμού. Αυτό είναι ένα κομμάτι που πίσω τους έχει κάποιους χρηματοδότες. Πίσω από όλα αυτά υπάρχουν χώρες οι οποίες, οι οποίες σαφώς στηρίζουν είτε αμέσως είτε εμέσως τέτοια κυκλώματα και παρακυκλώματα. Και όταν είμαστε στη σημερινή εποχή, όπου καθόμαστε και συζητούμε για παράδειγμα για τα πόσο ασφαλής ή όχι χώρα είμαστε, οφείλουμε να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας ότι στη γειτονιά που ζούμε είμαστε ένα προπύργιο της Ευρώπης. Μάλιστα το διορθώνω, το προπύργιο της Ευρώπης. Είμαστε μια χώρα η οποία πρέπει να γίνει φρούριο. Ακόμα και αν η Ευρώπη παραμείνει αμέτωχη σε ένα γεωπολιτικό νιρβάνα και η Ευρώπη με την ευρυτάτη έννοια, όχι την κρατική εθνική, αλλά με αυτή την οποία υπάρχουν διάφορες συγκεκριμένε τάσει πολυπολιτισμού και πολυφιλετισμού, οι εν της πράγμαση έχουν καταρριφθεί και έχουν αποδεχθεί πόσο επικίνδυνες είναι και πόσο αποσταθεροποιητικές για το μέλλον της ειρήνης αλλά και της ευημερία των ευρωπαϊκών λαών, όσο εκείνοι οι λαοί συνειδητοποιούν αργά, αλλά σταθερά και με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό το ποιο είναι το ζωφερό μέλλον στο οποίο εισερχόμεθα, και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο εμεί οφείλουμε να μετατραπούμε σε χώρα, να μετατραπούμε σε χώρα φρούριο. Διότι απέναντί μας, πέραν της θαλάσσης, των θαλασσιών συνόρων, υπάρχει μία Τουρκία. Ένα rogue state». Είναι μία χώρα η οποία γεννά αποσταθεροποιήσεις. Είναι μία χώρα η οποία αμφισβητεί όχι απλώς τα κυριαρχικά μας σύνορα, αλλά προσπαθεί να επιβάλλει μία νέα τάξη πραγμάτων, όχι στην Βαλκανική, αλλά σε όλο τον ευρύτερο γεωπολιτικό περίγυρο, από την Βοσνία Ερζεγοβίνη μέχρι το Αφγανιστάν, μέχρι τη Δυτική Ινδία και το Πακιστάν. Είναι μια δύναμη και ακόμα και πολύ και ακόμα παρα, παραπέρα θα μπορούσα να πω. Είναι μια δύναμη η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει ένα νέο γεωπολιτικό δεδομένο. Μια όσμωση μεταξύ σουνητικού και σιητικού Ισλάμ υπό την πολιτική καθοδήγηση της θεωρίας των αδελφών μουσουλμάνων στον οποίο υπό την αυτή λοιπόν την καθοδήγηση προσπαθεί να αλλάξει όλη τη μορφή της Μέσης Ανατολής, της Βορείου Αφρικής και ουσιαστικά να προβούν σε μια σειρά αντικαταστάσεις σημερινών ηγετικών σχημάτων από φίλες προσκύμενες κομματικές συμμαχίες και πρόσωπα. Αυτό είναι η Τουρκία. Αυτό ακριβώς διαβλέπει και η Ρωσική Ομοσπονδία στην παρούσα φάση, η οποία δυστυχώς είναι πολιορκουμένη και επειδή πρέπει να αντιδράσει, επιλέγει, ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου, αυτόν ακριβώς τον τρόπο. Γι' αυτό και τονίζω ότι το πρόβλημα το οποίο προκύπτει μεταξύ προσωπική ομοσπονδίας και δύσεως πρέπει να λυθεί σε ένα στο όνος όσο το δυνατόν πιο υψηλό, υψηλότατο βαθμό. Διότι εάν οι δύο τελευταίοι πυλώνες, γιατί πρόκειται περί πυλώνων, της δίσεως, του χριστιανισμού, όλοι οι όσοι είναι, έχουν κοινωνήσει στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, βρεθούν σε μία αντιπαράθεση, οι δυνάμεις οι οποίες θα επωφεληθούν από αυτή την γεωπολιτική αντιπαράθεση θα είναι ακριβώς εκείνες οι οποίες είναι αντιχριστιανικές και αντιευρωπαϊκές. Αυτό οφείλουμε να το κατανοήσουμε και να διαπιστώσουμε επίσης ότι εμείς μαζί με τους αδελφούς μας Κυπρίους βρισκόμαστε ακριβώς μπροστά στον πλέον μπροστινό, στον πλέον βαλόμενο, δυνητικός βαλόμενο, προμαχώνα. Και αυτό είναι ο λόγος όπου μεταξύ άλλων είχαμε την επίσκεψη του Γερουσιαστή Μενέντες τώρα στην Αθήνα. Από την Κύπρο στην Αθήνα. Είναι μια επίσκεψη η οποία έχει πάρα πάρα πολύ σοβαρές και σημαντικές πτυχές. Ορατές και άρρητες. Εμείς δεν θα ασχοληθούμε με τις άρρητες, τις απόρρητες. Είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο τους καθόλου, τους καθήλυν αρμοδίους. Όμως θα πούμε σε εκείνους και θα μεταφέρουμε ένα μήνυμα σε όλους εκείνους οι οποίοι ασχολούνται και θα πρέπει να συναντήσουν το Μενέντε, να συζητήσουν μαζί του, γιατί τον συνάντησε ο Πρόεδρο τη Δημοκρατία, ο Υπουργό Εθνική Αμήνη, ο Υπουργό των Εξωτερικών. Θα ήθελα να ξέραμε, όλοι αυτοί διέπονται από το ίδιο πνεύμα. Βλέπουν δηλαδή ποιος είναι ο λόγος και ο ρόλος του Μενέντες και του Ρούμπιο επίσης. Γιατί γίνεται όλη αυτή η κίνηση. Αντιλαμβάνονται ότι ο στόχος είναι να δομηθεί μια συμμαχία η οποία ακριβώς να αποτρέψει την σοβινιστική Τουρκία από το να εγείρει πέραν των υπερδιεκδικήσεων που είδαμε τις τελευταίες εβδομάδες και έγιναν γνωστές περί ΑΟΣ, Ελλάδος και Κύπρου και η Φαλοκρηπίδος, ΑΟΣ για Ελλάδα, πάμε δεν έχει διακηρύξει. Να γίνουν εργαλεία μέσω των οποίων αυτές οι υπερδιεκδικήσεις να ανατρέψουν το στάτους quo της περιοχής. Αντιλαμβανόμαστε ότι σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ζητηθεί συγγνώμη από εκείνους οι οποίοι μίλησαν εν με τη γλώσσα του κειμένου της Μαδρίτης. Εντάξει, δεν αναφέρθηκαν σε ζωτικά συμφέροντα της Τουρκίας, αλλά αναφέρθησαν όμως στην τεραστή ακτογραμμή και μάλιστα ακούστηκε και η έκφραση Μοναχοφάη. Αναφέρομαι στον κύριο Κοντζάκη και στον κύριο Κατρούγκαλο. Αυτοί καταλαβαίνουν τι ακριβώ έχει συμβεί. Μήπω είναι εκτό κλίματο, εκτό φάσεω των όσων κομίζει ο Μενέντε. Ο Μενέντε έρχεται στην Ελλάδα για να ισχυροποιήσει την Κύπρο. Ας μην γελιόμαστε. Η Αμερικανική εξωτερική πολιτική στοχεύει πάντοτε στην προστασία και στην ασφάλεια του εβραϊκού κράτους. Αυτού του οποίου όλοι οι οδοί εξόδου, διαφυγής, αναπνοής, πείτε το όπως θέλετε, διέρχονται μέσα των χώρων, των θαλασσίων, των εναερίων και των γεωγραφικών, των χερσαίων που ελέγχει ο ελληνισμός. Αναφέρουμε στην Ελεύθερη Κύπρο, αναφέρουμε στην Ελλάδα. Είναι ένα τεράστιο στίχημα το οποίο εμείς για να το αποδεχθούμε και να το κερδίσουμε, οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι είμαστε μέρη αυτής της στρατηγικής, της γεωστρατηγικής εξισώσεως και μάλιστα όχι παθητικά αλλά ενεργητικά. Αυτό είναι το ζητούμενο από μια κυβέρνηση που γνωρίζει ποιο είναι το εθνικό της συμφέρον. Μαθαίνουμε για παράδειγμα ότι τέθηκε σε διαβούλευση στη Βουλή η υπόθεση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Και ακούγονται πολλά και διάφορα. Όχι, δεν θα μπω στο Συμβούλιο Εθνική Ασφαλεία καθόλου. Έχω σαφώ ταχθεί υπέρ. Ξέρετε τι σκεφτόμουν, Αυτό που χρειάζεται ο ελληνισμό σήμερα είναι ένα Συμβούλιο προστασία του εθνικού συμφέροντο. Ναι, καλώ το ακούσατε. Συμβούλιο προστασία εθνικού συμφέροντο. Ένα Συμβούλιο, στο οποίο κυρίω θα μετέχουν όχι μόνο Έλληνε από, από την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά από το εξωτερικό από το εξωτερικό, από τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι πονούν την Ελλάδα. Και γιατί θα πρέπει να υπάρχει αυτό το Συμβούλιο προστασία Εθνικού Συμφέροντος. Διότι θα πρέπει να λειτουργεί παραλλήλως της δημοκρατίας, στο πλαίσιο της δημοκρατίας ως θεσμός και να μπορεί να προάγει και να σταματά να αναχαιτίζει να προάγει ενέργειες υπέρ του δημοσίου του εθνικού συμφέροντος και να αναχαιτίζει ενέργειες οι οποίες βλάπτουν το εθνικό συμφέρον. Γιατί σήμερα το εθνικό, που είναι ό,τι το αληθές, εξαφανίζεται σταδιακώς από την, από την προκείμενη θέση, από την περίοπτη θέση της ελληνικής δημοκρατίας. Με μια σειρά νομοθετημάτων επιχειρείται σταδιακώς και κατ' επέκταση στο βάθος του χρόνου η αλλίωση ακόμα και του πληθυσμού της χώρας μας. Η αντικατάστασή μας από έναν άλλο λαό. Αυτό θα μπορούσε να το αποτρέψει ένα τέτοιο συμβούλιο, το οποίο θα μου πείτε καλά μέχρι ενό σημείου, αλλά ποιο θα το ψηφίσει, ποιο θα το κάνει, ποιο θα το ράνει. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό θα έπρεπε να είναι μία εγγενής αντίδραση, υγιής αντίδραση του ελληνικού έθνους. Και να υπάρξει με τέτοιο τρόπο και ακόμα και σε επίπεδο, σε πρώτο επίπεδο, εκτός κοινοβουλίου, για να μπορέσει αυτό το Συμβούλιο να προστατεύει εκείνους που πραγματικά και να νουθετεί εκείνους από τους οποίους εξαρτάται η τύχη της χώρας μας. Βλέπετε πίσω μια εικόνα, τα οποία είναι μη επανδρομένα και μάλιστα οπλισμένα αεροσκάφη, τύπου Reaper, MQ-9, τα οποία μεταξύ άλλων, όπως γράφουν και τα δημοσιεύματα, φέρεται να κομίζονται ως γλάφκες στην Αθήνα. Φίλοι και φίλες, το ζήτημα αν θα πάρουμε δύο μη επανδρομένα αεροσκάφη τύπου Reaper, θα τα ενοικιάσουμε ή θα προβούμε στην αγορά κάποιων τριών, τεσσάρων, πέντε επιπλέον, δεν είναι το ζητούμενο για την εθνική γεωστρατηγική. Το ότι κάποιο θα μας πουλήσει είτε θα μας νοικιάσει ένα οπλικό σύστημα, αυτό οφείλουμε να το εντάξουμε στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό Όπω ήταν τα πάλα ποτέ τα ΕΜΠΑΕ, τα ενιαία μεσοπρόθεσμα προγράμματα αναπτύξεω και εξοπλισμού των ενόπλων δυνάμεων. Το θέμα όμω είναι μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Απέναντι στα 4, 5, 6, 7 MQ9, σα θυμίζω ότι οι τουρκικέ ενόπλε δυνάμει έχουν αναπτύξει δεκάδε οπλισμένα μπαϊρακτάρα τύπου TB2. Το τουρκικό ναυτικό, η τουρκική αεροπορία, οι τουρκικέ ενόπλε δυνάμει χρησιμοποιούν τέτοια συστήματα εδώ και αρκετά χρόνια και μάλιστα με επιχειρησιακά επιτεύγματα. Το αν εμείς θα μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία απλώς και μόνο για να δείξουμε ότι είμαστε καλοί πελάτες, είναι λάθος. Αυτό που πρέπει να κάνουμε πρωτίστως είναι να συζητήσουμε μέσω της ελληνικής κοινωνίας και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια από του βήματος στον πρώην Αγιεθά, τον άβαρχο Χινοφώτη, ο οποίο διά του βήματο καθημερινή, ένα βήμα το οποίο επέλεξαν και πριν από μερικέ ημέρε μια σειρά από στράτων πρώην αρχηγών στρατού ναυτικού και αεροπορία, για να εκφράσουν την αγωνία του, έτσι και εκείνο, ω πρώην αρχηγό ΓΕΘΑ, λαμβάνει την τιμή και γράφει ένα κείμενο στο οποίο αναλύει, σύμφωνα με την εμπειρία, την πολιετή την οποία είχε στη Στάξη των τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Τι λένε λοιπόν όλοι. Συνένεση. Μάλιστα. Υπάρχει συνένεση στη χώρα. Όχι. Δεν μπορείς από τη μια να αρνείσαι το έθνος και από την άλλη να θέλεις να δημιουργήσεις καταστάσεις διαφορετικές. Δεν είναι δυνατόν να κάνεις κινήσεις ενάντια στη συνοχή και από την άλλη πλευρά να λες ότι συνενώ. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε από τα όλα εντός του πολιτικού σκηνικού της χώρας είναι θέματα που άπτονται τη εθνική μα ασφαλείας και τη συνέχεια μα. Δεν μπορούμε να πάμε με το ένα πόδι μπρο και το άλλο πόδι πίσω. Επίση, μέσα από αυτά τα κείμενα, τα οποία είναι εξαιρετικά και έχουν ένα δυναμισμό και κρύβουν και μία αγωνία, προτείνονται και συγκεκριμένε λύσει. Αναφορικώ με το τι πρέπει να γίνει με αμέσως να προχωρήσουμε σε αύξηση των αμυντικών δαπανών και να βρούμε τρόπο ούτως ώστε να μετατρέψουμε το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα. Μια τέτοια ευκαιρία είναι η επίσκεψη μενέντε. Να του τεθούν δηλαδή ζητήματα τα οποία δεν θα είναι μια χειραψία «γεια σας, σας γνώρισα, τι ωραίος που είστε, τι καλός που είμαι, θα με φωνάξετε στην, ΑΕ, στην, Αμερική έτσι να τα πούμε από κοντά». Όχι, εδώ θέλει σχέδιο. Θα έπρεπε ήδη, γιατί είναι ένας γερουσιαστής, δεν είναι ούτε το Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της κυβερνήσεως Τραμπ, ούτε υπουργό των Εξωτερικών, ούτε υπουργό Ούτε ο Αντιπρόεδρο. Πρέπει λοιπόν εμεί να αρχίσουμε να δημιουργούμε ένα άλλο λόμπι. Ένα άλλο λόμπι πιο διαφορετικό. Βέβαια, θα πείτε: Ο Μενέντε είναι, κουβα... είναι Ισπανόφωνο. Σαφώ και έχει στη μνήμη του τα όσα έλεγαν, έλεγε ο Πρωθυπουργό στην κηδεία του Φιντελ Κάστρο. Είναι αδιανόητο μερικέ φορέ και οξύμορον τι περισσότερε να προσπαθούμε να ταιριάξουμε κάποια πράγματα, αλλά α τα βάλουμε στην άκρη και α δούμε τι μπορούμε να κάνουμε η επίσκεψη με δεν έρχεται για να συνετίσει και να εκφοβήσει την Τουρκία. Έρχεται για να πιστοποιήσει ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνει θύμα του ρωσικού υβριδικού πολέμου. Λέει μάλιστα σε μια συνέντευξη που έδωσε στην Καθημερινή προχθές το εξή. Ακόμα λέει και αν η Τουρκία ήταν η καλύτερα σύμμαχος και πάλι θα ερχόμουν λέει με αυτή την πρόταση. Μάλιστα. Και πάμε στην ουσία της επισκέψεως Μενέντες. Σας είπα προηγουμένως ότι θέλει να αναβαθμίσει το ρόλο της Κύπρου. Γιατί, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, το θέμα είναι η ασφάλεια του Ισραήλ. Πώς συνδυάζει και τα δύο. Μα είναι εξαιρετικά απλό. Με τα ενεργειακά αποθέματα τα οποία βρίσκονται στην Κύπρο, εντός της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και όσα επίσης μπορούν να στηρίξουν και βρίσκονται εντός του ελληνικού χώρου, εντός της ελληνικής κυριαρχίας, τον πολλά υποσχόμενο αγωγό East Med. Να το ξαναπώ πάλι με διαφορετικά λόγια. Το Εβραϊκό κράτος για να μπορέσει να επιβιώσει χρειάζεται ισχύ. Την ισχύ δεν την λαμβάνει μόνο από τα κονδύλια FMF τα οποία δίνονται σε Ισραήλ και Αίγυπτο και στην Ιορδανία. Αλλά χρειάζεται χρήμα, το οποίο θα προέρθει από την αξιοποίηση των υδρογοναθράκων και δίτου φυσικού αερίου. Αυτό λοιπόν για να συμβεί θα πρέπει να έχει μια ασφάλεια στα μετόπιστα που είναι θαλάσσια. Εκεί ακριβώ που θέλει ο Τούρκο γεωπολιτικό επιδρομέας, ο γεωπολιτικό πειρατή να τα υφαρπάξει. Όμω η πάγια αγκοσταξονική στρατηγική, όπω έχει τονίσει και κατά επανάληψη ο καθηγητή γεωπολιτική και οικονομική γεωγραφία ο κ. Μάζη, είναι ένα. Είναι ευθύ και είναι απλό. Μακριά από ρωσοτουρκικά <κοί> ή ελεγχόμενα από εκείνου μουσουλμανικά κεφάλαια ή χέρια, πείτε το όπως θέλετε, από εκείνη την περιοχή. Αυτή η περιοχή είναι εκτός. Και το λέει καθαρά ο Μένεντες. Αυτό λέει δεν αφορά τη Τουρκία. Άρα σε αυτό το επίπεδο πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε εμείς να προωθούμε, να επικροτούμε και να επιχαίρουμε σε κάτι το οποίο εμείς ήδη το υπονομεύουμε. Με ποιο τρόπο. Μα φυσικά με αυτά τα οποία έχουν υποθεί πριν τα οποία υπονομεύουν από τους πρώην, τον πρώην και νύν υπουργό επί των εξωτερικών και υπονομεύουν τι. Ακριβώς την αξιοπιστία μας σε επίπεδο αν είμαστε μια χώρα που έχει τη θέληση να διεκδικήσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τη. Έτσι υπονομεύουμε και την Κύπρο. Και έτσι δίνουμε την ευκαιρία στους Τούρκους να βγάζουν χάρτες και διαγράμματα και να λένε τα δικά τους. Σε μια περίοδο που είναι πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ στριμωγμένη και σεδισμένη γεωπολιτική θέση και η γεωστρατηγική του απομόνωση θα πάρει και άλλο σχήμα σε λίγο, σε λίγο διάστημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει απολύτω κατανοητό και αντιληπτό. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα, γιατί αρχίζουν τα πράγματα και μπαίνουν στη θέση του. Ευχαριστώ τον ε, διαπρεπή τουρκολόγο και αναλυτή, τον κύριο Μινάγια, τον ταξίρχο στην αποστρατεία, ο οποίο μου έδωσε μια σημερινή κυριολεκτική είδηση. Τσαγρή Ερχάν, ένα καθηγητή πανεπιστημιακό. Ανήκει στο Συμβούλιο Εξωτερική Πολιτική που, συσ... που, έχει συστήσει μεταξύ άλλων ο Ταγί Περτογάν. Σήμερα λοιπόν, αυτό σε ένα άρθρο του, σε μια εφημερίδα, γράφει το Η Τουρκία σε κλειό είναι δικό μου, ακριβώ γιατί αυτό είναι το θέμα. Ένα σημαντικό μέρο των προσπαθειών μερικών κύκλων στη ΣΥΠΑ εστιάζεται στο να ανακηρυχθεί η Τουρκία ω εχθρική χώρα στην περιοχή. Μάλιστα. Από rock state να γίνει κάτι πιο συγκεκριμένο ω εχθρική χώρα. Συνεπώ, πρέπει να παρακολουθούμε με τη δέουσα προσοχή της εν λόγω εξελίξη, καθώ επίση πρέπει να αποτρέψουμε με μπόλτ τι συνέπειε που πιθανόν να προκύψουν εν τη γενέση του. Πάμε λοιπόν εδώ. Η γεωγραφία θα μα βοηθήσει. Άρα λοιπόν, μετά από τι επισκέψει του περιόπτου γαμβρού του του al Μπαϊράκ στην Τουρκία, στι Ηνωμένε Πολιτείε, μετά από δηλώσει των, των υπουργών αμήνη, εξωτερικών κλπ., κλπ., κλπ βγαίνει ένα άνθρωπο του στενού κυκλώματο, του στενού κύκλου συμβούλων του Ταγί Περδογάν και προειδοποιεί ότι μάλλον δεν πάμε καλά, όντω δεν πάνε καλά, και εκτό των άλλων πρέπει να είμαστε έτοιμοι για κάποιε συνέπειε και αν μη τι άλλο να μπορέσουμε αυτέ τι συνέπειε. Να τι αντιμετωπίσουμε με τις γενέσεις του. Για δείτε κάτι. Σε αυτόν εδώ το χάρτη, τουρκικό χάρτη, τοποθετούνται και δείχνουν ποιε είναι οι τουρκικέ στρατιωτικέ βάσει στι γύρω περιοχέ. Αλβανία, Αζερβαϊτζάν, στο Ιράκ, στα κατεχόμενα, στην περιοχή του Κατάρ, στο Μογκαντήτσου τη Σομαλία και στο Σουβακίν, ή Σεβακίν, όπω λέγεται, στην περιοχή του Σουδάν. Δηλαδή, προσέξτε, η Τουρκία, πριν συμβούν όλα αυτά, είχε αναπτύξει τα δίχτυα της, σαν να μιλάει ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής από τον Τολμά Μπαχτσέ, από τα, το παλάτι της Τασαράιτα στην Κωνσταντινούπολη, και να βλέπει την περιοχή ως πρώην περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι σαφές ότι ο Ερντογάν έχει μια Οθωμανική γεωπολιτική αντίληψη. Αυτό είναι καλό για εκείνον, κακό για τη χώρα του. Στο κάτω-κάτω τη -κάτω γραφή, οι Αμερικανοί έχουν πει, και όχι μόνο, και άλλοι, ότι το πρόβλημά του είναι η πολιτική την οποία ασκεί ο Ερντογάν, η οποία ουσιαστικά παίρνει μια χώρα με πολύ υψηλή γεωστρατηγική αξία και την, την αξία τη οποία την εξουδετερώνει ή την μετατρέπει από φιλική σε μη συμμαχική. Και το επόμενο βήμα το είπαν μόνοι του, σε εχθρική. Άρα λοιπόν υπάρχει κύκλη. Ποιοι κύκλοι λοιπόν όμω είναι αυτοί, Είναι κύκλοι. Η Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να επιρρύψουμε ευθύνε σε άλλου για να μπορέσουν οι Τούρκοι δηλαδή να αντιμετωπίσουν τα δικά του αδίέξοδα από τα μηδενικά προβλήματα του Νταβούτογλου, ο οποίο ήρθε προσφάτω και είπε ότι προσέξατε, η χώρα λέει δεν πάει καλά. Αναφερόμενο στο σοβινισμό, ο οποίο πλέον ο οποίος έχει αγκαλιάσει όλε τι στοιχείε τη τουρκική δημοκρατία, με ή χωρί εισαγωγικά. Και αυτό βλάπτει τα συμφέροντά τους. Μάλιστα. Και θα πρέπει να κάνουμε κάτι, λέει, να βγούμε από την στενή αστενό αναγκαλισμό, ακόμα και σε με τους γκρίζου λύκους. Μα μόνοι τους ξεκίνησαν αυτή την πορεία. Και είναι σαφές και είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς θα γίνει αυτή η απαλλαγή, η απαγκίστρωση, η οποία αν μη τι άλλο βοήθησε στο να χάσουν και την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα, διότι η συμμαχία των Κεμαλιστών με τους Κούρδους ήταν αυτή η οποία άλλαξε τα δεδομένα και οδήγησε στην ΙΤΑ στους δύο αυτούς δήμους της δυνάμεις του Ερντογάν. Παρατηρήστε όμως κάτι. Η Τουρκία, έχοντας απλωθεί σε μια μεγάλη περιοχή, τονίζω ότι στην περιοχή της Συρίας, έχουμε κατεχόμενα, έτσι, ο χάρτης είναι πριν από την εισβολή στον... Ε, ασπίδα του Εφράτου και. Ε, όχι, μάλλον δεν, δεν, περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των εισβολών των επιχειρήσεων των Ασπίδα του Εφράτου και κλάδο Ελέα. Και επίση εδώ πρέπει να σα πω, γίνονται διεξάγονται επιχειρήσει στο βόρειο Ιράκ, κοινέ μεταξύ των φρουρών τη Επαναστάσεω και του τουρκικού στρατού, όπου οι μεν έχουν χαρακτηριστεί από τι ΗΠΑ ω τρομοκρατική οργάνωση. Αλλά θα μιλήσουμε και γι' αυτό στη συνέχεια και μια άλλη παράμετρο. Παρατηρήστε όμω ότι το Σουακίν εδώ ή το Σεβακίν, αν το κάνω λάθο, με συγχωρείτε έτσι, είναι σε ένα τόσο κομβικό σημείο στην Ερυθρά Θάλασσα, ακριβώ απέναντι, είναι ένα αρχαίο λιμάνι, έτσι, από την εποχή των ελληνιστικών, των ρωμαϊκών χρόνων, από την εποχή του Βυζαντίου, Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ε, και των Οθωμανών, είναι μια περιοχή η οποία έχει, ακριβή, έχει άμεση πρόσβαση, γυτνίαση με την Τζέντα, την Μέκα και τη Μεδίνα. Αυτό λοιπόν ήταν κάζους μπέλη για την Αίγυπτο, μίστερ, τη Σαουδική Αραβία, δύο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ιδίω για τη Σαουδική Αραβία. Διότι από αυτό το σημείο και με την βοήθεια της πολύ μεγάλη στρατιωτική βάση που έχουν στο Μονγκαντήσου, ήθελαν να ελέγξουν την είσοδο και την έξοδο της ερυθράς Θαλάσση με μια βάση την οποία θα ήταν ένα αρχηγείο παύλα ορμητήριων πολλών παραμέτρων. Αυτό είναι ένα κομμάτι που αποδεικνύει πως η Τουρκία επιχείρησε και επιχειρεί αποσταθεροποίηση της περιοχής, κάτι το οποίο έχασε στην Αίγυπτο και προσπάθησε να το πράξει σε άλλες περιοχές. Και εδώ υπάρχει το, υπάρχει το κεφάλαιο Ιεμένη, όπου εδώ υπάρχει ένας άλλος μεγάλη σύγκρουση, όπου εμπλέκεται το Ιράν. Σύμμαχος και συνοδιπόρος, αν δεν τους αρέσει η λέξη σύμμαχος, συνοδιπόρος της Τουρκίας στα τεκτενόμενα στην περιοχή. Αυτά λοιπόν δεν μπορούσαν να διαλάφουν τη προσοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να γίνουν, να βρεθούν εκτό μια τράπεζα διαπραγματεύσεων όπου οι Σαουδάραβε θεωρούνται στρατηγικοί σύμμαχοι, όπω μαζί με του Αιγυπτίου, τόσο των Αμερικανών, αλλά και εμέσω του, Εβραϊκού κράτου. Είναι, είναι, ένα θέμα το οποίο θα μα απασχολήσει. Και απαντήσαμε με ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα χάρτη και θα το συνδέσουμε με τα γεγονότα τα οποία εκτελήθηκαν την περασμένη εβδομάδα στη γειτονική χώρα. Μάθαμε λοιπόν ότι συνελήφθησαν δύο μέλη, πολίτε των, Ηνω... των Ηνωμένων Αραβικών Έμιρατων, μια δύναμη η οποία, όπω βλέπετε, στην περιοχή αυτή έχει βάσεις με πράσινο. Εδώ είναι οι τουρκικέ Κατάρ, Μογκαντήτσου, και εδώ στην περιοχή του Σουακίν που δεν φαίνεται, είναι οι βάσει των Εμμυράτων, οι οποίε λειτουργούν ευθέω ανταγωνιστικέ με εκείνε των Τούρκων και με αντικείμενο σημαντικό την αντιμετώπιση του κινδύνου, όπως θεωρεί, θεωρούν τα καθεστώτα από, το, από τα Εμμυράτα, την Αραβία και την Αίγυπτο, από την Ιεμένη που έχει εμπλοκή του Ιράν. Συνελήφθησαν λοιπόν στην Τουρκία. Έγινε μάλιστα έρευνα και βρέθηκαν στις αποσκευές αυτών στοιχεία τα οποία δείχνουν πάντοτε κατά τις, τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημερώσεως τα οποία έχουν αναφέρθηκαν ακροθυγώς στο ζήτημα, ε, καταστάσεις από τα μέλη των ε, στην περιοχή, τη περιοχή της, της, Τουρκίας, των μελών της μουσουλμανικής αδελφότητας. Η μουσουλμανική αδελφότητα, να ξέρετε, είναι υποδιωγμό στην Αίγυπτο. Κυρίως. Επίσης, ο πέγει Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας, θεωρεί ότι ο Ερντογάν, ακριβώ επειδή έχει στενότατε σχέσει με την, Ισ... με την μουσουλμανική αδελφότητα, αποτελεί κάτι σαν τον δαίμονα για το καθεστώ των Σαούτ και γενικότερα το σουνητικό Ισλάμ. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η εξέλιξη δημιούργησε πολλά δεδομένα, επειδή γράφτηκαν άρθρα πολλά στον τουρκικό τύπο κλπ. Αυτό ενίσχυσε την εικόνα του κλειού, της της Μάλιστα, δεν δίστασαν να να φτάσουν και να πούν ότι η παρουσία των μαχητικών των, των Εμμυράτων μαζί με αυτά του Ισραήλ στην άσκηση ενίωχο, συνιστά απειλή κατά τη ασφαλεία του τουρκικού κράτου. Εδώ γελάμε. Γιατί είναι κομικό αυτό και να λέγεται απλώ. Η ουσία όμω είναι άλλη. Είναι ότι ήδη η Τουρκία έχει μπει σε μια διαδικασία ότι εκτό του άξονο Ιερουσαλήμ-Τελαβίβ-Παύλα-Ουάσιγκτον, έχει να αντιμετωπίσει και έναν άλλον άξονα, ο οποίος είναι ανεξάρτητος και αυτός ο άξον έχει πολύ πιο ζωτικά συμφέροντα, διότι απειλούνται πολύ περισσότερα τα δικά του θέλω και γεωπολιτικά πρέπει στην περιοχή. Γι' αυτό και φρόντισαν να γίνει η λεγόμενη μεταπολίτευση στο Σουδάν, σε εισαγωγικά. Όπου ο πρώην Προέδρος, φίλο του Ερντογάν, μέλο τη μουσουλμανική αδελφότητα, αντικαθίσταται από κάποιου οι οποίοι έχουν συνεργασία, αν όχι και σχέσει φιλικέ, με τον πρόεδρο τη Αιγύπτου, τον Σisi. Φυσικά, να μην άφηνε η Αίγυπτος η χώρα των Φαραώ, μια δύναμη από την Ανατολία να ελέγξει το Σουδάν, την πίσω πόρτα τη Αιγύπτου. Και ιδίω με την ανάπτυξη εδώ, στο Σουακίν, μια ειδικής εγκαταστάσεως που θα ελέγχουν πλήρω οι Τούρκοι, πείτε τη βάση, πείτε το οτιδήποτε θέλει τη διευκόλυνση, που θα μπορούσαν από εκεί να αποτελέσουν ορμητήριο για εξελίξει στην ευρύτερα περιοχή. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι έχει αρχίσει στα αργά και σταθερά η αποδόμηση αυτού του τουρκικού πλέγματο. Μένει να δούμε τι διαστάσει θα λάβει όταν θα φτάσουν στη Σομαλία, που ουσιαστικά λογίζεται ω ένα νεοοθωμανικό κράτο, σαν επαρχία τη Τουρκία έχει καταντήσει η Σομαλία ήδη, και αν δούμε αυτά που συμβαίνουν, στι σε ένοπλε δυνάμει του, και στη συνέχεια το μεγάλο διακύβευμα που είναι το Κατάρ. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Η Τουρκία όντω είναι σε κλειό. Πριν από λίγο βρήκα, πήρα μια α, ισοτιμία μεταξύ δολαρίου και τουρκικής λίρας. Ένα δολάριο 5,8 τουρκικές λίρες. Δηλαδή τις τελευταίες μέρες έχουμε πολύ υψηλές αποδόσεις που φτάνουν περίπου ισοτιμίες στο 6, ίσως να το ξεπεράσουμε. Και μάλιστα εν ώψη κυρώσεων μετά από την επίσκεψη του Αλμπαϊράκ, του προέτου Άνιπ, του Γαμβρού του, του Ερντογάν και Υπουργού Οικονομικών της Τουρκίας. Ποιε κυρώσεις όμως. Κοιτάξτε φίλοι και φίλες. Αν ο Μενέντες έχει φτιάξει ένα νομοσχέδιο, το οποίο θα δούμε πώς θα πάει και στην Επιτροπή των Αντιπροσώπων, έχουμε και άλλα πράγματα να δούμε, έχουμε χρόνο μπροστά μα. Εν τούτης, ήδη τρέχουν κυρώσει κατά του Ιράν. Και όταν αναφερόμαστε στο Ιράν, έχουμε διακοπή επαπειλή κυρώσεων στην εισαγωγή πετρελαίου στι 8 χώρε που είχαν απομείνει. Μεταξύ αυτών ήταν η Κίνα, η Ελλάδα, η Τουρκία. Εμεί βγήκαμε εκτό. Τουρκία ήδη διαμαρτύρεται και λέει ότι είναι μονομερή ενέργεια. Διότι αυτό ακριβώ είναι ένα κομμάτι τη ειδική συνεργασία, η οποία έχει και φανερή και κρυφή πλευρά, ναι, και φανερή και κρυφή πλευρά με το Ιράν. Μα αν κάποιος χρηματοδοτείται από το λαθρεμπόριο, στο οποίο οι Τούρκοι σαφώς, όπως τους κατηγόρησαν οι Αμερικανοί, το κάνουν με την Βενεζουέλα, υπάρχει και ήδη κατηγορία για τέτοιες, τέτοιες, τέτοιου είδους συναλλαγές με, την, με το Ιράν, αντιλαμβάνεστε ότι η Τουρκία βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση, διότι χάνοντας το Ιράν τη δυνατότητα, εφόσον... Οι Αμερικανοί απειλούν κυρώσει. Όποιο αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο θα υφίσταται κυρώσει. Αναγκάζονται λοιπόν οι προμαθευτέ που αγοράζουν πολύ φθηνό ιρανικό πετρέλαιο, πολύ φθηνό, να στραφούν στο ακριβότερο που είναι των Σαουδαράβων ή των χωρών του κόλπου. Αυτό είναι πραγματικά ένα χτύπημα κέριο οικονομική φύσεω. Αυτέ είναι οι πιο πραγματικέ βόμβε, οι οποίε κλειδονίζουν το καθεστώς της Αγκύρας και το αναγκάζουν να σκέφτεται ότι πλέον ό,τι περιθώρια είχε ή διέθετε για να μπορεί να ισορροπεί στο μέτρο του δυνατού τις οικονομικές πιέσεις που προέρχονται από την αστάθεια της ισοτιμίας μεταξύ δολαρίου και τουρκικής λίρας, αυτές όλες οι βοήθειες μία προς μία χάνονται. Και το χειρότερο, έρχεται οι ΗΠΑ ως επικυρίαρχος και ορίζει τις, τους νέους κανόνες του παιχνιδιού. Και από αυτό το σημείο η Τουρκία μόνο να χάσει έχει. Και είναι άλλο ένα σημείο, οχριά το σύστημα των S-400 μπροστά στη συναλλαγή με το Ιράν. Οχριά. Δεν είναι τίποτα. Εδώ είναι το βασικό πρόβλημα. Εδώ είναι το πλήγμα το οποίο υφίσταται η Τουρκία. Και πρέπει να υποχωρήσει. Για να υποχωρήσει και να πάει πού, όταν ήδη, όπως είπαμε προηγουμένως, οι Αμερικανοί την έχουν εξοβελήσει από την Ανατολική Μεσόγειο, διότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση την ενίσχυση του γεωπολιτικού εγώ, όπως αυτό έχει ήδη δημιουργηθεί και αναπτυχθεί από τον νέο Οθωμανό Ερντογάν. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Η κατάσταση παίρνει δραματικές μερικές μορφές, αυτό ήταν ένας χάρτης πρόσφατος που δείχνει τον εκτοπισμό από την Συρία. Σύρων, έτσι. Μιλάμε για πρόσφυγες, οι οποίοι που πάνε όλοι αυτοί. Πάνε κυρίως προς την Τουρκία, ενώ θα μπορούσαν να, με κάποιους τρόπους να διοχετευθούν στα πιο πλούσια αραβικά κράτη. Εντάξει, γιατί όταν μιλάμε για Σύρους άραβες πρόσφυγες, η πρώτη χώρα υποδοχής πρέπει να είναι μια φίλη αραβική. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε και τουρκικούς σχεδιασμού και άλλου σχεδιασμού άλλων δυνάμεων στην περιοχή, οι οποίοι του σωθούν προ την Τουρκία. Βγαίνει λοιπόν ένα, α, μια νέα είδηση από την Τουρκία που λέει ότι οι Σύριοι πρόσφυγε που υπάρχουν στην Τουρκία είναι λέει 3.640.000 και οι δηλωμένοι, σε κάτι σα θυμίζει αυτό, ε, και 1.300.000 οι αδήλωτοι, δηλαδή σχεδόν 5 εκατομμύρια. Και γράφει λοιπόν αυτή η έρευνα ότι αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί, τότε το 2040 το 10% του τουρκικού πληθυσμού θα αποτελείται από σύρους. Άρα έχουν θέμα εθνικής ασφαλείας, όπως εκείνοι θέλουν να το παρουσιάζουν. Άρα εμφανίζονται ως εσωτερική απειλή και άρα πρέπει να βρεθεί ένα αντίμετρο. Και μάλιστα τι λένε, 21 δισεκατομμύρια λέει μας έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ κακώς έπρεπε να πάρουμε 40 δισεκατομμύρια άλλο ένα κομμάτι της στρατηγικής διαπραγματεύσεως μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ενώσεως που τι μας λέει εδώ, εργαλειοποιώ του Συρίους πρόσφυγες και προειδοποιώ λοιπόν ότι αφού δεν μου δίνετε χρήματα και με πιέζετε και χάνω λεφτά θα αρχίσω να τους στέλνω δυτικά. Και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είναι περίπου 1.200.000 εκείνοι που βρίσκονται στην περιφέρεια της Δυτικής Μικράς Ασίας, και στην Ανατολική Θράκη. Ήδη έχουμε εισρωές από τον Εύρο. Καταλαβαίνουμε λοιπόν όλοι ότι αν δεν πάρουμε μια απόφαση, κλείνουμε τα σύνορα, τα φρουρούμε και ουσιαστικά θωρακιζόμαστε, όχι βγάζουμε δεύτερο τάφρο και τρίτη τάφρα αν χρειαστεί και φράχτη να φτιάξουμε, αυτό ακριβώς θα είναι το μοναδικό μέτρο το οποίο θα, είναι, θα λειτουργεί ηλικρινός αποτρεπτικός κατά Τη εργαλειοποίηση αυτών των φτωχών και δυστυχισμένων ανθρώπων, του οποίου θέλει η Τουρκία να το στρέψει εναντίον μα και κατ' επέκταση εναντίον τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο πρέπει να είμαστε έτοιμοι για εξελίξει και να έχουμε έτοιμα σχέδια όχι μόνο εμεί, αλλά και με του συμμάχου μα. Σε μια άλλη όμω οπτική, με μια άλλη πρόβλεψη. Τα ακούσατε. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Πραγματικά, σε πιάνει ιδέω όταν δει ένα υποβρύχιο του πολεμικού ναυτικού. Από τα Type 214, τα οποία θεωρούνται αυτή τη στιγμή τα τελειότερα υποβρύχια συμβατικά με αναερόβια πρόεδρο στην, στην, Μεσόγειο, εξαιρουμένων πιθανών λόγω συγκεκριμένων επιχειρησιακών δυνατοτήτων που έχουν τα Ισραηλινά ή τα υποβρύχια της Γαλλίας που φέρουν πυρηνικά όπλα. Γιατί τα Ισραηλινά φέρουν ειδικά οπλικά συστήματα, όπως πυράβλους κρούζου όπω λέγεται. Αυτά τα υποβρύχια λοιπόν παραμένουν ακόμα χωρί τορπίλε. Παραμένουν χρόνια χωρί τορπίλε. Και εμεί εδώ ακόμα διαβάζουμε του σεβαστού ναυάρχου, αρχηγού να αρθογραφούν και να λένε. Και καλώ κάνουν. Και συγχαρητήρια και μπράβο του. Το θέμα είναι ότι οι πολιτικέ ηγεσίε κοφεύουν. Τι μα λέει ο Θουκυδίδης στο τρίτο βιβλίο. Το δε αντίπαλον πιστών ο γαρ παραβαίνει, τι βουλόμενο στο μη προύχον αν επελθείν αποτρέπεται. Το αντίπαλο δέος δηλαδή είναι αυτό το οποίο θα αναγκάσει κάποιον, με πολύ απλά λόγια σας λέω, που είμαστε σύμμαχοι μαζί του, να σκεφτεί ότι αν επιχειρήσει κάτι, αυτό θα του προκαλέσει ζημία. Άρα μιλάμε αποτρεπτικά. Και καλό είναι να υπάρχουν τα υποβρύχια με τορπίλες ή φρεγάτες στα πολεμικά μας πλοία. Όμως αγαπητοί φίλοι, όταν παρουσιάζει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή των Ελλήνων, που ουσιαστικά μετατρέπει την, τους αντιρρυσίες συνειδήσεως ως εργαλείο πλήρως να αποδοχήσει ενός μιας μόδας η οποία θα αλλάξει τα δεδομένα και τις συνήθειες και ουσιαστικά θα οδηγήσει στην διάλυση των ελληνικό στρατό. Όταν αυτή τη στιγμή δεν κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου για να περάσει απέναντί σου μήνυμα. Από τη μια λοιπόν μιλάς για μοναχοφάηδες και για πολύ μεγάλες αυτογραμμές της Ανατολίας και από την άλλη αναφέρεσαι εγγράφως σε προ, σε, με προτάσεις προς την κοινή γνώμη της χώρας οι οποίες της δίνουν τη δυνατότητα να φύγει από το στράτευμα. Και μάλιστα ακούγονται και απόψεις του τύπου γιατί όχι, ακούστηκαν και αυτά ε, με στη Βουλή, να υπάρξουν λέει από άλλους βέβαια, να υπάρξουν να λέει και αντιρρησίες στην ειδήση, ως, λέει και ακόμα και στελέχη των Ενόπλων Αυτά είναι τα μέσα αποτροπής που έχουμε. Αυτά αντιλαμβάνεται ο αντίπαλο ω ως, ως... τέτοια. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι τι τραγικά λάθη υποκρύπτονται στο σχεδιασμό. Άρα, μήπω να πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Όταν αφήνουμε ανθρώπου οι οποίοι μισούν το στράτευμα και μισούν το έθνο, αυτό το οποίο πράττουν. Γιατί είναι πολιτικό μίσο, έτσι. Δεν είναι συναισθηματικό. Είναι πολιτικό το μίσο αυτό το οποίο έχουν. Οδηγούν στην αποσταθεροποίηση. Και αυτή η αποσταθεροποίηση είναι εκείνη η οποία εγγράφεται στην απέναντι πλευρά ω ένα σημείο το οποίο δεν θα μείνει για πολύ. θα αλλάξουν αυτά τα πράγματα. Είναι ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να μα προβληματίσει και να προέρχεται. Λυπούμε από ανθρώπου οι οποίοι είναι όντω αντιρρησίε συνειδήσεω. Εντάξει, δικό του θέμα είναι. Αποδεκτών. Αλλά από ανθρώπου οι οποίοι δεν είναι και φορούν στολή στον απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Είναι ένοχοι ενώπιον της ιστορίας και της γεωγραφίας. Πάμε στην επόμενη εικόνα. Φίλοι και φίλες, πίσω μου βλέπετε τις εξαιρετικές σχεδιάσεις από ελληνικά χέρια της, του προγράμμα, της προτάσεως προγράμματος, αν θέλετε, ALS. ALS σημαίνει θάλασσα. Ευχαριστώ. Όλα αυτά περιλαμβάνουν από ένα από πλοία επίπεδου κορβέτα, φρεγάτα, αντιεροπορική αμήνη περιοχής, από αεροσκάφη, από πλοία. Έπετε, μυαλό μου πάει πάντοτε στην αεροπορία, διότι όλα αυτά πλέον κάτω από έναν φιλικό ουρανό. Από πλοία τα οποία μπορούν να λάβουν διάφορε αναβαθμίσει, τα οποία μπορούν να δεχθούν διάφορα οπλικά συστήματα, αισθητήρε, και κυρίως να αποτελέσουν εκείνο το σημείο το οποίο χρειαζόμαστε για να αναπτυχθεί η αμυντική μας βιομηχανία και δι η ναυπηγική. Τα ποσά που βλέπετε απάνω δεν αφορούν την Ελλάδα. Ο Ισμαήλ Ντεμίρ, ο οποίος ουσιαστικά είναι ο υπεύθυνο για τις αμυντικές βιομηχανίε της γείτονος, παρουσίασε προσφάτως και μάλιστα το ισοζύγιο στατιωτικής ισχύω. Συγχαρητήρια στα παιδιά αυτά, κάνουν εξαιρετική δουλειά, σε Twitter αναφέρθησαν, ισοζύγιο αμυντική ισχύω σε Twitter, αναφέρθησαν σε τι, ότι το 2018 η αμυντική και αεροδιαστημική τουρκική βιομηχανία έχει 8,76 δις δολάρια κέρδη. 2,2 δις δολάρια εξαγωγές. Και για έρευνα και ανάπτυξη 1,45 δις. Με ένα κλάσμα αυτών τα περισσότερα από τα πλοία που βλέπετε θα έπλεαν ήδη στις ελληνικές θάλασσες. Με ένα κλάσμα αυτών θα μπορούσε η πολεμική αεροπορία να αποκτήσει τα συστήματα που της λείπουν για να μπορούν να έχουμε 100% πλέον επιχειρησιακή, να είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα τα μαχητικά μας με οπλικά συστήματα τα οποία θα προκαλούν δέος στον αντίπαλο, όραθο γιατί πρέπει να προκαλούμε δέο στον αντίπαλο. Ένοπλε δυνάμει, οι οποίε είναι αντιρρησίε συνειδήσεω, δεν προκαλούν δέο στον αντίπαλο, παρά μόνο δέο στον εαυτό του. Και επειδή εμεί δεν πρέπει να γίνουμε, να φτάσουμε σε μια κατάσταση κατά την οποία να βλέπουμε τι ένοπλε δυνάμει και να τι φοβόμαστε, να αισθανόμαστε δέο όταν παρελάβουν. Όχι όμω όταν πρόκειται να τι ενισχύσουμε. Α τα αφήσουμε λοιπόν όλα αυτά και α κάνουμε τα πάντα για ένοπλες δυνάμεις οι οποίες θα είναι ικανές και θα εμπνέουν δέος όπου από εκεί μετά η επόμενη φράση είναι «αποτρέπουν τον αντίπαλο». Δέος σημαίνει αποτροπή. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Γιατί έχουμε και λίγα λεπτά στη διάθεσή μας. Μια πολύ ωραία ψηφιακή αναπαράσταση μιας αποφράδος ημέρος. Η πρώτη αποφράση μέρα. 12 Απριλίου 1204. Αναφέρομαι στην πρώτη άλωση. Και το λέω αυτό φίλοι και φίλες, διότι η λαιλασία, στην οποία να ξέρετε, στην άλωση, οι μόνοι οι οποίοι δεν συμμετείχαν ήταν οι ναήτες υπότες. Οι ναήτες υπότες δεν συμμετείχαν. Γιατί κάποιος με ρώτησε και οφείλω να το απαντήσω. Θέλω να πάρω ένα κομμάτι από έναν φίλο μου στο Facebook, τον Ηλία τον Αναγνωστάκη. Έναν εξαιρετικό γνώστη και λάτε τη στρατιωτική ιστορία. Έναν άνθρωπο ο οποίο πραγματικά του αξίζουν συγχαρητήρια για τι αναρτήσει του, οι οποίε έχουν πάντοτε με σημαντικά ιστορικά γεγονότα και δι-στρατιωτικά γεγονότα. Με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, με γλαφυρό τρόπο αλλά και γεμάτο με πλήρη στοιχεία, παραδίδει σε εκείνου κάποια μαθήματα, απλά μαθήματα, κοιτώντα για μενικά δευτερόλεπτα την σελίδα του. Συγχαρητήρια στον Ηλία. Δεν τον γνωρίζω προσωπικώ, του δίνω όμω συγχαρητήρια. Είναι φίλο μου στο facebook. Η λαϊλασία λοιπόν συνεχίζεται. Ποια λαϊλασία. Ξέρετε κάτι. Πριν από μερικέ μέρε, όλοι κλάψαμε, στεναχωρηθήκαμε από αυτό που συνέβη στην Νότρονταμ, την Πυρκαγιά. Και μάλιστα γράφτηκε για το ακάθινο στεφάνι του κυρίου, είμαστε μεγάλη εβδομάδα, το οποίο διασώθη. Πραγματικά. Φία θέληση, φία βολήση. Όμω το Ακάνθινο Στεφάνι μαζί με άλλα 29 ιερά κοιμήλια είχαν αρπαχθεί από τον Βαλδουίνο τον πρώτο, όταν ο Αλέξιο ο πέμπτο το είχε βάλει στα πόδια, στη μεγάλη Λασία και την πρώτη μεγάλη σοβαρή καταστροφή. Τείχου βρήκαν ουσιαστικό, Οι Τούρκοι βρήκανε από του Φράγκου. Ξέρετε ότι όλα αυτά τα Ιερά Κοιμήλια, τα οποία εμείς αγνοούμε και ποια ήταν και πόσα ήταν. Θα σας πω, σε αυτά όλα τα αναφέρει λεπτομερώς στην ανάρτησή του ο, ο Ηλίας Αναγνωστάκης. Το Ιερό Μανδύλιο. Όχι συνδώνει, το Μανδύλιο, εκεί που σκουπίστηκε το πρόσωπο του Χριστού. Το έφερε το 944 από, τη... από την Συρία, από την Έδεσα, ο Ιωάννης ο Κουρκούας. Ο Σπόγκος, με τον οποίον έδωσαν όξο ξύδι στον Χριστό, στο Σταυρό. Το καλάμι, το οποίο τον είχαν και τον χτυπούσαν. Τμήματα του τιμίου ξύλου. Η Ιερά Λόγχη. Ένα αντικείμενο το οποίο έχει ενεπνεύσει πάρα πολλούς και φυλάσσεται σήμερα στο Χόφμπουργκ. Είναι ένα από κάποια από τα, οποία χάθησαν. Αυτά όλα επολύθησαν στη συνέχεια από το Βαλτουίνο το Β. Στους Γάλλους, τα είχαν τα τα πάρει με ενέχειρο η, η, η Βενετοί και ιδιαιτέρω τον Ακάθινο Στέφανο. Ο Λουδοβίκος ο Ένατο, ο Φίτα ο λεγόμενος, τον αγόρασε και τον μετέφερε στη Γαλλία. Μάλιστα, όπως τα αναφέρει και στο Facebook ο Ηλίας, συνοδεία 1500 ανθρώπων. Αυτά λοιπόν στη συνέχεια, το 1789, κόδευσαν να καταστραφούν από τις, λόγω της Γαλλικής Απαναστάσεως και ευτυχώς, και ευτυχώς, ο Ακάθινος Στέφανος έφτασε μέχρι τις μέρες μας και μάλιστα υπήρχε και ο, το, ο περίλαμπρος Αδάμας, το ξέχαστε να το πω, του Μανεούλ Κομνηνού, και αυτός χάθηκε. Ποιο είναι το νόημα και κλείνω. Η λαιλασία του 1204 συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Η λαιλασία των ελληνικών θησαυρών συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. Α πάρουμε λοιπόν ένα μάθημα για τη λαιλασία των θησαυρών. Είναι και οι πηγέ υδρογονανθράκων που έχουμε να τι προστατέψουμε. Και αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε στου φίλου μα τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Ω εδώ, δεν θα ανεχθούμε ξανά νέο 1204. Διότι αν αυτή τη φορά δεν μα ενισχύσουν, δεν μα βοηθήσουν και δεν μα καταστήσουν ισχυρού, οι Οθωμανοί περιμένουν. Και το επόμενο βήμα δεν θα είναι η Βιέννη. Θα είναι βαθιά μέσα στην καρδιά της Δυτικής Ευρώπης. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε γνώστες της ιστορίας μας, της γεωγραφίας μας, τιμητές του παρελθόντας μας και παραδύναμοιν τολμητέ και παραγνώμην κινδυνευτέ και εν της Δυνής Ευέλπιδες. Σας ευχαριστώ.